μακριά να στάρει. Ο Οικονόμου φημίζεται για την καλή του άμυνα. Ο Σάλε είχε αναλάβει τον Σάκελφορ που επαναλαμβάνω παίζει κοντά στο καλάθι, κλασικό σέντερ. Να το τώρα με την μπάλα. Θα κάνει το πάτημα αριστερό, ραβέρσα. Κάτι σαν ραβέρσα. Ο Αλβέρτης θα αφήσει στον Ντίκινς. Ο Κοκ με το Λιαβέλη. Ο Σάλεϊ. Το φάουλ είναι του Σιούτη στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα, την πάσα προς τον Ντίκινς. Αυτός είναι ο Γιάννης Σιούτης, τον δέκτησες. Πολύ γρήγορος, καλός χειριστής της μπάλας και καλός σουτέρ. Παναφορά από την τελική γραμμή με τον Κοκ. Οικονόμου με τον Ορτίδ. Θα πλησιάσει πάνω σε άμυνα το σουτ. Σάκελφορ, πρώτη πάσα στον Σιούτη. Σιούτης προσποιείται πάνω σε άμυνα και αυτό το σουτ. Ο Ντίκινς τον ακολούθησε. Την μπάλα από τα χέρια του Ορτίδ. Επίθεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και ξανά. Τελευταία φάση. Τον Ντίκινς είδατε να ακολουθεί το σουτ του Σιούτη. Ο Σάλε με τον Ορτίδ εκδείξαν την μπάλα. Η οποία βγήκε από τα χέρια του Πορτορικανού. Κοκ με το Λεαδέλη. Αλβέρτης με το Σταυρακόπουλο. Πάλι του Σταυρακόπουλου στην προσπάθειά του να μαρκάρει με το σώμα, να κλείσει με το σώμα το διάδρομο στον Αλβέρτη. Και ξανά το σφάλμα, καθαρή επαφή με το σώμα. Παναφορά της μπάλας πάλι από τον Κοκ, ο οποίος σίγουρα κατ' εντολή του Μπόζαν Μάλκοβιτς θα κάνει την επαναφορά. Ντίκινς με το Σιούτη. Ο Σιούτης βλέπετε ότι μαρκάρει πάνω στο δεξί χέρι. Θα γίνει το λάθος, όχι, η μπάλα θα φτάσει στον Αλβέρτη που άπλωσε νωρίτερα το χέρι του από τον Σταυρακόπουλο. Το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. 0-2. Σιούτης με τον Ντίκινς. Ορτίθ με τον Οικονόμου. Ο Σάκελφορντ με τον Σάλεϊ. Και τώρα ο Λιαδέλης με τον Κοκ. Σιούτης ξανά. Σάκελφορντ. Προσπαθεί να πλησιάσει, θα κάνει τη ραβέρσα. Σάλεϊ, η μπάλα θα βγει out από τα χέρια του. Νέα επίθεση για τον Άρη των 30 δευτερολέπτων. Σταυρακόπουλος επανέφερε στον Σιούτη. Λιαδέλης με τον Κοκ. Ψηλά είναι ο Ορτίδ για το screen. Ο Λιαδέλης βρίσκει το διάδρομο. Ο Οικονόμου δεν είχε θέση για να τον μαρκάρει στην τελική προσπάθεια και 2-2 από αυτή τη διείσδυση που ξαναβλέπουμε από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Κοκ για τον Οικονόμου. Οικονόμου πάντα με τον Ορτίδ. Ο οποίος βλέπετε παίζει άμυνα στα 6 μέτρα αλλά με σηκωμένα τα χέρια. Αλβέρτης πάνω σε άμυνα το σουτ. Μπάλα κατέληξε στον Σιούτη αλλά είναι για τον Άρη. Ο κύριος Μπακάλης εκτιμά ότι όταν ο Σιούτης τη μάζεψε ήδη είχε βγει αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι πάει σε αργό ρυθμό, αλλά είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα. Σιούτης για τον Σταυρακόπουλο. Ο Σάκελφορντ. Ο Οικονόμου είναι μπροστά από τον Ορτίδ, θα πέτρεψε την πάσα, όμως ο Ορτίδ είναι έμπειρος. Ο Οικονόμου ξανά προσπάθησε να βγει μπροστά του. Επίθεση 12 δευτερολέπτων για τον Άρη. Παναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή με τον Σταυρακόπουλο, ξανά η φάση. Καθαρά ο Νίκος Οικονόμου ήταν αυτός που ακούμπησε την μπάλα και την έβγαλε έξω από το γήπεδο. Σάκελφορντ προσπαθεί να βρει το Λιαδέλη. Ο Σάκελφορντ θα κερδίσει την μπάλα τον Σάλεϊ και 4-2. Ήταν η τρίτη προσπάθεια του Σάκελφορντ και φαντάζομαι όλοι ότι είχε αντιληφθεί ότι η πρόθεση του Σίλι Μαργόπουλου είναι τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα κάποιες επιθέσεις να γίνουν με τον Αμερικανό. Να έχει φθορά ο Παναθηναϊκός. Θα έχει προβλήματα, αλλά ίσως και ο Παναθηναϊκός αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Να ο Σάλεπορ κάνει την επίθεση και κάνει το σκορ 4-4. 16 λεπτά, 16,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Σιούτης με τον Ντίκινς. Ο Σάκελφορντ ήταν ψηλά για το σκριν. Λιαδέλης που ανεβαίνει από χαμηλά. Σάκελφορντ τώρα με τον Σάλεϊ. Βρήκε αυτή την έξυπνη ενέργεια των Σιούτ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και ξανά η πάσα του Σάκελφορντ. Ο Ντίκινς για τον Σάλεϊ. Σάλεϊ για τον Αλβέρτη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Αλβέρτη πάνω στο Σταυρακόπουλο.
Στρατακόπουλος που μπήκε στη φάση για να κλέψει την μπάλα. Να βλέπετε εδώ. Στη συνέχεια βέβαια υπάρχει καθαρό φάουλ του Αλβέρτη με το δεξί του χέρι. Σπρώχνει τον Σταυρακόπουλο. Και πάλι ο Σιούτης με τον Ντίκινς. Σταυρακόπουλος με τον Αλβέρτη. Ορτή θα έχει πάρει θέση, θα πάρει και την μπάλα. Προσποιείται στον Σάλεϊ, έγινε το λάθος. Ντίκινς που έκλεψε την μπάλα. Οικονόμου θα κόψει μέσα στη ρακέτα. Ο Ντίκινς κρατάει πάντα την μπάλα. Κοχ για τρεις, ξεμαρκάριστος. Σταυρακόπουλος. Θα διασχίσει όλο το γήπεδο. Ορτίθ. Για το Σιούτη που έχει τρυπώσει μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει την μπάλα λογικά έξω. Ορτίθ. Προσπαθεί για follow ο Σάκελφορ. Την μπάλα είναι για τον Άρη, όπως εκτιμά ο κύριος Μπακάλης. Καθώς από το χέρι του Σάλεϊ την μπάλα βγήκε out. Ξανά η φάση. Σταυρακόπουλος επανέφερε στον Σιούτη. Ορτίθ με τον Οικονόμου. Σάκελφορ τώρα με τον Σάλεϊ. Για Δέλης. Για τρεις. Μπάλα θα καταλήξει τον Οικονόμου. Ο οποίος θα την αφήσει βέβαια στον Ντίκινς. Ντίκινς προσπαθεί για τον ευθυνδιασμό. Ο Σάλεϊ δεν πάτησε καλά. Είχε πολύ φορά. Έβγαινε έξω από το γήπεδο. Επανέφερε πάντως την μπάλα τον Κοχ. Σάλεϊ γλιστράει, κάνει βήματα. Ο κύριος Μπακάλης, διαιτητής κορυφής, καταλογίζει την παράβαση. Και ξανά Αμερικανός. Εδώ πέφτοντας βέβαια δεν διατηρεί κανένα πολύ σταθερό. 4-4, 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Σιούτης με τον Ντίκινς. Σταυρακόπουλος με τον Αλβέρτη που προσπαθεί να μαρκάρει πάνω στην μπάλα. Ορτίθ. Για τον Λιαδέλη. Ήταν κοντά στο καλάθι, το κόψιμο από τον Οικονόμου. Ο Λιαδέλης επιμένει και παίρνει την μπάλα. Και τώρα Ορτίθ με τον Οικονόμου. Το να μου προσπάθησε να πάρει το επιθετικό φάουλ. Έχω την εντύπωση, δεν έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρξε επαφή. Σαν βλέπετε τη φάση. Δεν υπήρξε επαφή που να αναγκάσει τον Οικονόμου να πέσει. Ντίκινς με το Σιούτη, υπάρχει φάουλ από τον playmaker του Άρη. Ντίκινς έκανε αυτή τη θαυμάσια προσπίση, κάνοντας τρίπλα με το αριστερό χέρι. Έχασε την ισορροπία του ο Σιούτης. Κοιτάξτε ξανά. Ο Ντίκινς τριπλάρει με το αριστερό χέρι, βλέπετε προσποιείται. Όσο χρειάζεται για να πάρει ένα πόδι, όπως είναι στο μπάσκετ. Ο Ντίκινς με το Σιούτη. Ο Γιώργος Καστάνης με ενημερώνει ότι ο Γιώργος Φλόρος ετοιμάζει να περάσει στη θέση του Σιούτη λογικά. Σάλεϊ θα καρφώσει την μπάλα καθώς ο Σάκελφορ πήγε να βοηθήσει πάνω στον Σάλεϊ. Πίστολ πάνω στον Ντίκινς, δώσει συγγνώμη. Κοιτάξτε ξανά. Ο Ντίκινς βρήκε θαυμάσια τον Σάλεϊ που κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Σιούτης με τον Ντίκινς. Ο Κοχ κάλυψε θαυμάσια το διάδρομο. Σταυρακόπουλος. Για τρεις. 9-6 προβάδισμα για τον Άρη. 13,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ξαναείδατε το σύντριο πόντων του Σταυρακόπουλου. Ντίκινς για τον Κοχ. Και πάλι ο Ντίκινς. Αλβέρτης με τον Σταυρακόπουλο. Ο Οικονόμου κοντά στο καλάθι. Ο Σάκελφορ τώρα πήγε πάνω στον Οικονόμου να μαρκάρει. Δεν είχε σωστό πάτημα ο Σάκελφορ. Το καλάθι μετράει. Ας κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή. Κόφηκε, δεν είχε ευτυχώς τίποτα το σοβαρό. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Μετά το καλάθι που πέτυχε το σκορ είναι 9-8. 13 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και ο Γιώργος Φλόρος με το νούμερο 10, τον βλέπετε αριστερά. Ο Σάκελφορ είναι δεξιά. Πέρασε στη θέση του Σιούτη. Λογικά ο Σούλης Μαρκόπουλος αναζητά έναν πιο γρήγορο ρυθμό. Και γι' αυτό αντικατέστησε το Σιούτη με τον Φλόρο. Ίσως οι εντολές του να είναι για πιο γρήγορο ρυθμό. Για να δούμε. Ίσως και για περισσότερη πίεση. Θα δούμε. Λιαδέλης με τον Κοχ πάντα. Ο Σάκελφορ. Και τώρα ο Φλόρος με τον Ντίκινς. Σταυρακόπουλος θα πάρει το φάουλ από το Σάλε. Το καλάθι μετράει. Ο Τζανής Σταυρακόπουλος θα έχει δικαίωμα και για μια βολή. Ο Σκονοκίνη ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να πάρει τη θέση του Κοχ, ίσως και του Αλβέρτη. Θα δούμε. Αν πάρει τη θέση του Αλβέρτη, το πιο λογικό είναι ο Μπόζαν Μάλκοβιτς να αναζητά μια καλύτερη άμυνα. Ναι, τη θέση του Αλβέρτη. Άρα λοιπόν ο Μπόζαν Μάλκοβιτς αναζητά μια καλύτερη άμυνα πάνω στο Σταυρακόπουλο, αφού θεωρώ κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι ο Σκονοκίνη θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Σταυρακόπουλου.
ο οποίος επαναλαμβάνω έχει δικαίωμα και για μια βολή μετά το φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Σάλεϊ. Να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει ο διαγωνισμός Audio Text στο 0-92-42-550. Τηλεφωνήστε και προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του συγκλονιστικού σημερινού παιχνιδιού. 12-8, 4 πόντι διαφορά για τον Άρη. Να ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο άνθρωπος που έδωσε το κύπελο κόρατς στον ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που αναμόρφωσε τον Άρη. Σκονοκίνη πήρε από την εσωτερική, ο Σάκελφορ τον ακολούθησε. Ντίκινς, ο Φλόρος τον μαρκάει στο δεξί χέρι, ο Σάλε πάντα με τις προσπίσεις του, έγινε το λάθος. Ο Φλόρος έπαιζε πολύ καλή άμυνα τον Ντίκινς, τον ακολουθούσε, έκλεψε την μπάλα και τώρα παίρνει το φάουλ από τον Κοκ, που βλέποντας ότι ο Φλόρος τρέχει και δημιουργεί προϋποθέσεις για εφηδιασμό, σταματάει με αυτόν τον τρόπο, με φάουλ δηλαδή, την προοπτική να δεχτεί η ομάδα του ένα εύκολο καλάθι. Και ξανά το φάουλ του Κοκ, είδατε, πάνω στον Γιώργο Φλόρο. Σταυρακόπουλος με το Σκονακίνη και τώρα Φλόρος με τον Ντίκινς. Σάκελφορντ. Σάλε μάρκαρε πάνω στην τρίπλα, όσο χρειαζόταν για να μην κάνει τη διείσδυση ο Σάκελφορντ. Ορτίθ. Ο Φλόρος προσπαθούσε να παίξει χωρίς την μπάλα και τα κατάφερε να την πάρει. Φλόρος βρίσκει το διάδρομο για το Σάκελφορντ που θα καρφώσει την μπάλα, καθώς ο Σάλε προσπάθησε να καλύψει τη διείσδυση του Φλόρου. Ο Σάκελφορντ που αρέσκεται, κοιτάξτε, έφερε την μπάλα πίσω από το σβέρκο του και κρεμάστηκε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 14-8 και ο Αμίτσι ετοιμάζεται να περάσει μάλλον στη θέση του Σάλε. Το φάουλ του Σταυρακόπουλου πάνω στον Σκονοκίνη. Δικαίωμα για τρεις βολές ο Ούγκος Σκονοκίνη. Αμαέκη που πέρασε στη θέση του Σάλεϊ. Ξανά η φάση. Ναι, το φάουλ είναι καθαρό. Μπορεί να μην έγινε φάουλ πάνω στο σούτ, αλλά ο κανονισμός σαφέστατα ορίζει ότι μετά το σούτ των τριών πόντων, αν υπάρξει επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες, ο παίκτης που έχει δεχτεί το φάουλ θα σουτάρει τρεις βολές. Σκονοκίνη στην πρώτη βολή ο Ιταλός. 14-9. Εσείς βλέπετε τον Σούλη Μαρκόπουλο να δίνει εντολές στον Μπόνι, έναν άλλο κοινοτικό του Άρη. Σκονοκίνη ευστοχή και στις τρεις βολές. 14-11 λεπτό, λοιπόν. Ο Μπόνι που λογικά θα πρέπει να περάσει στη θέση του Σταυρακόπουλου. Αν θέλει πάντα ο Σούλης Μαρκόπουλος να διατηρήσει ένα σχήμα με δύο κλασικούς περιφερειακούς μες στην πεντάδα του. Ο Μπόνι είναι όντως θα περάσει στη θέση του Σταυρακόπουλου. Σκονοκίνη, είδατε ότι χτύπησε τον Μπόνι. Πέρυσι παίζανε στο σπαγκέτι Σιρκουί, όπως λέγεται το ιταλικό πρωτάθλημα. Φλόρος. Ο Αμαέκη ήταν αυτός που απέτρεψε την πάσα. Γιαδέλης. Ξανά ο Φλόρος. Γιαδέλης. Πάνω σε ασφυκτική άμυνα το σιούτ και τώρα ο Οικονόμου είναι αυτός που θα καθαρίσει την πάση. Οπότε λίγο ότι έγινε φάουλ πάνω στον Οικονόμου και δεν δόθηκε. Το φάουλ από το Σάκελφορντ. Να ο Μπόζαρ Μάλκοβιτς. Δικαίωμα για δύο βολές. Βέβαια, εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι στην εξέλιξη της φάσης, καθώς πέφτουν και οι δύο παίκτες κάτω. Αλλά πιο νωρίς, επαναλαμβάνω, ο Σάκελφορντ έχει κάνει φάουλ πάνω στον Οικονόμου. Το οποίο δεν δόθηκε από τον Παναγιώτη Μπακάλεν, πρόλαβα εδώ, που ήταν ο διαιτητής της γραμμής. Ο Ντίκινς που υπέπεσε στο πρώτο του φάουλ. Ο Κόρφας μαζί με τον Σάλεϊ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το 14-11 παραμένει. Τρεις πόντι διαφορά για τον Άρη. Παναγιώτης Διαδέλης στον δέκτη σας. Και τώρα 15-11. Παναγιώτης που είναι ο γιος ενός παλιού καλού Έλληνα τερματοφύλακα. Σκονοκίνη με τον Μπόνι. Ο Οικονόμου με τον Ορτίθ. Για τρεις πόντι σαν το σουτ. Αμαέκη με τον Σάκελφορντ. Θαυμάσια αθλητέ και δύο, ορτή θα έχει ξεχαστεί και τώρα θα κρεμαστεί ανάποδα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Άπη που είναι ορτή, ο οποίος δέχτηκε και επίθεση από έναν Σλοβαίνο φύλαθρο την περασμένη Τετάρτη και θαυμάσια το ανάποδο κάρφωμα
του Ορτή από την έξυπνη πάσα του Σάκελφορντ, ο οποίος αφού κέρδισε το rebound, έμπειρος παίκτης, είδε αμέσως σε όλο το γήπεδο και είδε τον Ορτή που είχε τρέξει πρώτος στον εφηδιασμό. Ο Ντίκινς έκανε το σκορ 17-13. Τόρος με τον Ντίκινς. Διαβέλης με τον Κοκ. Ο Σάκελφορντ με τον Αμίτσι στην πλάτη του. Κοιτάξτε τον Σάκελφορντ, κοιτάει, θα κάνει το pivot πάνω σε άμυνα το shoot. Θαυμάσια άμυνα το Αμίτσι που τον ακολούθησε. Σκονοκίνη, προϋποθέσεις εφηδιασμού, ναι. Με τον Αμίτσι που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 17-15. Στους δύο πόντους η διαφορά. Και ξαναβλέπετε το Σκονοκίνη. Πέρασε την μπάλα πίσω από την πλάτη. Το Σάκελφορντ, κοιτάξτε πώς διέσχισε όλο το γήπεδο για σέντερ. Ορτίδ θα πάρει το φάουλ από τον Σκονοκίνη. Μπάλα θα πεθεί από το πλάι λογικά. Από την τελική γραμμή τελικά, συζητώ συγγνώμη. Μέσα στη ρακέτα, λάθος δικό μου. Όλα τα φάουλ, που δεν έχουν δικαίωμα οι παίκτες για βολές, η επαναφορά τους γίνεται από την τελική γραμμή. Ο Μπόνι θα επαναφέρει. Για το φλόρο. Διαδέλης με τον Κοχ. Βρήκε το διάδρομο. Άργησε να πάει ο Αμίτσι επάνω του. Διαδέλης που είναι πολύ γρήγορος, έχει πολύ γερά πόδια. 19-15. Κοιτάξτε εδώ, ο Κοχ δεν μάρκαρε πάνω στο δεξί χέρι. Ο Διαδέλης βρήκε το διάδρομο. Σκονοκίνη. Αμυντικό φάουλ καταλογίζει ο κύριος Μπακάλης. Και έχω την εντύπωση ότι είναι σωστό το σφύριγμα. Ο Μπόνι άργησε να βάλει το σώμα του. Κατά συνέπεια η επαφή ευνοεί τον επιτιθέμενο. Και ξανά. Βέβαια, το φάουλ με τα πόδια. Καθαρό επαναλαμβάνω το φάουλ του Μπόνι πάνω στον Σκονοκίνη. Να ο Σούλης Μαρκόπουλος. Δεν έκανε το μεγάλο όνομα σαν αθλητής, αλλά το έκανε σαν προπονητής. Σκονοκίνη. Σάκελφορντ και άμα έτσι διεκδίξαν την μπάλα τουλάχιστον 10 πόντους πάνω από τη Στεφάνη. Οικονόμου θα πατήσει, θαυμάσια ενέργεια. Την ολοκλήρωσε όμως καθώς προσποιήθηκε στο Σάκελφορντ. Μπάλα στον Κοχ. Και τώρα στον Ντίκινς. Πάντα ο Ντίκινς. Υπάρχει φάουλ του Φλόρου, καταλογίζεται από τον κύριο Καρούση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, ο Ντίκινς θα πλησιάσει. Η επαφή με το χέρι χαρακτηρίστηκε φάουλ από τον κύριο Καρούση. Αν θέλουμε να κάνουμε εφαρμογή του κανονισμού, τότε απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή του αμυνωμένου με τον επιτιθέμενο. Ο Αλβέρτης πέρασε στη θέση του Κοχ. Δεν ξέρω αν ο Αλβέρτης αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπόνι και ο Σκονοκίνη πάνω στο Λιαδέλη. Ίσως και αυτό, καθώς ο Σκονοκίνη είναι γρήγορος, καλός αμυντικός, και ίσως αναλάβει το μαρκάρισμα του πιο επικίνδυνου παίκτη του Άρη στα τελευταία λεπτά στην επίθεση. Θα το δούμε αυτό. 19-17 από τις βολές του Ντίκινς. Και όντως ο Σκονοκίνη έχει πάει πάνω στο Λιαδέλη. Και το μαρκάρισμα του Μπόνι ανέλαβε ο Αλβέρτης. Φλόρος προσπαθεί για τον Μπόνι, όχι τον διώχνει από την άλλη πλευρά. Έρχεται ο Λιαδέλης. Λιαδέλης με το Σκονοκίνη. Ορτίθ προσπαθεί για τον Σάκελφορντ. Μαμίτσι τελικά η μπάλα θα καταλήξει ποιον, στο Λιαδέλη. Ναι, Λιαδέλης θα τη μαζέψει και τελικά θα καταφέρει να βρει και τον Μπόνι, θα πάρει το φάουλ από τον Αμίτσι. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως και να γυρίσουμε για λίγο στα στούδια του Αντένα. 8 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και την Κύπρο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Με δύο βολές του Μπόνι, το σκόρ είναι 21-17. 4 πόντοι διαφορά για τον Άρη. Ντίκινς με το φλόρο. Ο Αλβέρτης με τον Μπόνι. Στη θέση του οικονόμου πέρασε ο Σάλεϊ. Πάντα ο Αλβέρτης και να ο Σάλεϊ με τον Σάκελφορντ. Κοιτάξτε τον Μπόνι πως προσπαθεί να ακολουθήσει τον Αλβέρτη. Ντίκινς με το φλόρο. Ο Σάλεϊ έκανε το screen. Ντίκινς για 3. 21-20. Ο Ντίκινς φτάνει τους 7 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. 6 πόντους έχει ο Σταυρακόπουλος και είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Φλόρος με τον Ντίκινς. Διαδέλης με τον Σκονοκίνη. Ορτίθ με τον Αμαέτσι, που ανέλαβε το μαρκάρισμά του. Παλιά προς τον Σάκελφορντ δεν πέρασε, έφτασε μπάλα στο Διαδέλη. Και τώρα ο Σάκελφορντ με τον Σάλι. Λογικά θέλει να το φέρει κοντά στο καλάθι. Το καλάθι πρέπει να μετρήσει λογικά και υπάρχει και φάουλ του Αλβέρτη. Θα αναλαμβάνω το καλάθι λογικά πρέπει να μετρήσει. Ναι, και όντως το μετράει ο Παναγιώτης Μπακάλης και έχουμε φάουλ.
στην προσπάθεια του Αλβέρτη να πάρει καλύτερη θέση πάνω στον Μπόνι. Ενώ έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού που ζητάει ο Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στον πάγκο του Άρη και να ρωτιέμαι, Γιώργο, αν οι εντολές του Σούλη Μαρκόπουλου είχαν καμιά σχέση με πιεστική άμυνα, γρήγορο ρυθμό και ίσως σε κάποιες καλύτερες επιλογές όσον αφορά τους ψηλούς του Άρη. Όντως, οι εντολές του Σούλη Μαρκόπουλου ήταν για πιεστική άμυνα και για γρήγορο ρυθμό, αλλά παράλληλα ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε και στον Ορτίθ προσωπικά, αλλά και στον Σάκλεφορ, τους δύο ψηλούς του Άρη, οι οποίοι έχουν δύσκολο ρόλο απέναντι στον Σάλε και τον Αμαϊτς. Εκεί επικεντρώθηκαν οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Πατή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Αλβέρτης για το σκονοκίνη. Ο Λιαβέλης θα αλλοιώσει το σουτ. Σάκελφορντ, μακρινή πάσα για τον Λιαβέλη. Λιαβέλης θα πατήσει πέφτοντας το σουτ με ταμπλό. 26-20, 6 πόντοι διαφορά. Με τον Λιαβέλη να γίνεται τώρα πρώτο σκόρερ του Άρη. Έχει 7 πόντους. Από 6 ο Σάκελφορντ και ο Σταυρακόπουλος. 7 πόντους έχει παραλαμβάνει ο Ντίκινς για το Παναθηναϊκό. 4 ο Σάλεϊ και 3 ο Σκονοκίνη. Το φάουλινγκ του Φλόρου πάνω στον Ντίκινς. Θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Δεύτερο φάουλ για τον Φλόρο που στη θέση του περνάει ο Σιούτης. Όχι, από το επόμενο θα έχει δικαίωμα για βολές ο Παναθηναϊκός. Το συγγνώμη, αυτό ήταν το 7ο του Άρη. Και τώρα ο Μπόνι, πριν γίνει επαναφορά, κάνει φάουλ πάνω στον Αλβέρτη. Άρα λοιπόν ο Αλβέρτης θα πάει ούτως ή άλλως τώρα στη γραμμή από όπου εκτελούν οι βολές. Παναθηναϊκός και Άρη, είπαμε στην αρχή της μετάδοσής μας ότι έχουν τις πιο χρυσές, τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Πολλά πρωταθλήματα Ελλάδος, διακρίσει στην Ευρώπη με πρόσφατη αυτή του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο Μάικλ Χάρ που βλέπετε στο δέξι σας, ο Ολλανδός, και δίπλα είναι ο Γιώργος Φλόρος. Με μεγάλους παίκτες από τις δύο ομάδες, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο Πολόπουλος, ο Παραμανίδης, ο Λιπηρίδης, ο Σούμποτιτς, ο Βίλτζερ, ο Βράνκοβιτς, όλοι αυτοί ήταν οι παίκτες που παρέλασαν στην Άρη από τη δεκαετία του 70 μέχρι τη δεκαετία του 80 που έγινε εκείνη πολύ μεγάλη ομάδα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού επιβάλλει να ξεκινήσουμε λίγο πιο μακριά, καθώς υπάρχουν αθλητές σαν τον Παναγιώτα Ράκο, τον Κολοκυθά, που δεν μπορεί κανείς να τους ξεχάσει. Σπουδαίοι, πολύ μεγάλοι αθλητές. Ο Ιορδανίδης, ο Χρήστος ο Κέφαλος, ο Κόντος, ο Κοροναίος, ο Στεργάκος, οι πιο πρόσφατοι, φαντάζομαι όλοι θα τους θυμόσαστε. Από τους πολύ μεγάλους Ευρωπαίους αθλητές. Σκονοκίνη υπό την πίεση του Σάκελφορντ. Λιαδέλης, να προϋποθέσει εκνηδιασμού για τον Άρη. Λιαδέλης προσπαθεί να το κρυώσει μόνος του για τον Ορτίθ, όχι έκλεψε την μπάλα ο Ντίκινς, που θαυμάσια ακολουθούσε τη φάση. Ντίκινς καστή πάσα για τον Σκονοκίνη. Την μπάλα από τα πόδια του Σάκελφορντ. Επίθεση 30 δευτερολέπτων και κοιτάξτε εδώ ξανά. Δεν έγινε φάουλ, είδατε ότι ο Ντίκινς έκλεψε την μπάλα από τον Λιαδέλη. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή καθώς η μπάλα παίζεται από το πλάι. 6 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει πάλι μια μικρή διακοπή στο γήπεδο καθώς σκουπίζεται το δάπεδο. Βλέπετε τον Σούλη Μαρκόπουλο να ετοιμάζει τον Τζανί Σταυρακόπουλο να περάσει την πεντάδα του Άρη. Πριν από λίγο έγιναν συστάσεις από τον κύριο Καρούση για υβριστικά συνθήματα προς το πρόσωπό του. Απαράδεκτα πράγματα, επιτρέψτε μου. Και αν θέλετε, χωρίς να με αφορά άμεσα, χειρότερα ήταν αυτά που ακούστηκαν εχθές από μερικούς ανόητους φιλάθλους της Άρη, της ΑΕΚ, που αποκαλούσαν, αν είναι δυνατόν, τους αθλητές του ΠΑΟΚ Βουλγαρούς. Ανοησίες που κανονικά θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν στα ελληνικά γήπεδα. Το γήπεδο σκουπίζεται ακόμα. Αριστερά στην οθόνη σας, δεν το βλέπετε εσείς, είναι στην ρακέτα στην οποία επιτίθεται ο Άρης. Φεράν Μαρτίνεθ σκεπτικός. 26-20, επαναλαμβάνω το σκορ. 6 πόντι διαφορά με τους οποίους προηγείται ο Άρης. 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Και να ο Νίκος Καρούσης, ο πρώτος διαιτητής της συνάντησης. Ο Μπόνι θα πάει να επαναφέρει την μπάλα. Το γήπεδο σκουπίζεται ακόμα, ενώ και ο Νίκος Οικονόμου στον δέκτη σας. Και πλάνα από τις εξέδρες του κατάμεστου Αλεξάνδριου. Σκονοκίνη και Γεωργικόπουλος στον δέκτη σας. Ο κύριος Καρούσης τώρα κάνει κάποιες συστάσεις προς την... μάλλον εξηγεί κάποια πράγματα στην γραμματεία. Ο κύριος Μπακάλης δίνει εντολή για να συνεχίσει το παιχνίδι.
Όχι, υπάρχει ακόμα κάποιο πρόβλημα. Μπόζαν Μάλκοβιτς με τον Χάρη Παπάτζογλου. Παναθηναϊκός που έχει καταφέρει και έχει επιβάλει τον αργό ρυθμό που θέλει. Ο Άρης, αν θυμάμαι καλά, μόνο 2-3 φορές κατάφερε να βγάλει τον εθνιδιασμό. Εσείς βλέπετε και τους σκόρερς. Κύριος Καρούσης τώρα διώχνει τους υπαλλήλους του γηπέδου εκτός αγωνιστικού χώρου. Και όλα έτοιμα λοιπόν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βλέπετε και τους πρώτους rebounder. Και τώρα μπορεί να επαναφέρει στον φλόρο. Της δώσει γνώμη στο σιούτι. Άμυνα ζώνης από τον Παναθηναϊκό. 2-3. Μπόνι για τον σιούτι. Ορτίθ. Και τώρα Λιαδέλης. Ο Άρης χρειάζεται πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Να πάει στα κενά. Να παίξει με τους ψηλούς. Ο Παναθηναϊκός μαρκάρει χώρο τώρα και όχι παίκτες. Πάνω σε άμυνα το σιούτι φλόρου. Όχι καλύτερη επιλογή. Καθώς ο Σάλε ήταν ο παίκτης που βγήκε να τον μαρκάρει. Ο Λιαδέλης όμως δίνει δικαίωμα για νέα επίθεση 30 δευτερολέπτων στον Άρη. Ορτίθ. Για τον Σιούτη. Λιαδέλης. Σιούτης ξανά. Προσποιείται, πλησιάζει. Μπάλα φτάνει στο Σάκελφορντ. Ένα καταπληκτικό κόψιμο από τον Σάλεϊ. Ο Σάκελφορντ πέφτει με την μπάλα. Κάνει παράβαση, βήματα. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Σάλεϊ σταματάει τον Αμερικανό. Όποιος πέφτει δεν διατηρεί κάποιο σταθερό πόδι. Κάνει βήματα. Δίκινς για τον Σάλεϊ. Κοφ. Δίκινς και πάλι. Αλβέρτης για 3. 26-23. Και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή ο Σιούλης Μαρκόπουλος ετοιμάσει και το Σταυρακόπουλο. Ναι, τώρα ο Σταυρακόπουλος σηκώνεται όπως και ο Ντίνος Αγγελίδης. Ίσως είναι οι επιλογές του Έλληνα προπονητή απέναντι σε άμυνα ζώνης. Ορτίθ για 3. Παναλαμβάνω, ο Πορτορικάνος είναι καλός πέρ. Παρά το γεγονός ότι έχει μπόι 2-10. Άμα έτσι. Διαδέλης θα κλέψει την μπάλα, ο Κόχ τον ακολουθεί. Διαδέλης θα πατήσει, πλησιάζει. Έξυπνη ενέργεια από τον shooting guard του Άρη που δεν ολοκλήρωσε με βήματα αμπασίματος, αλλά με διπλό πάτημα. Κοιτάξτε ξανά την προσπάθεια του Διαδέλη και το κόψιμό του. Παναλαμβάνω, πάτησε έτσι ώστε να αποτρέψει την περίπτωση ο Κόχ να τον ακολουθήσει και να προσπαθήσει να του κόψει το σούτ. Κοκ με το Λιαδέλη. Αλβέρτης με τον Μπόνι. Πάντα ο Αλβέρτης. Ο Μπόνι έβαλε το σώμα του αλλά απομακρύνθηκε μετά. Ο Ιταλός θα κερδίσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός που έχει πολύ γρήγορες επιστροφές. Παναλαμβάνω, δεν επιτρέπει τον εθνιδιασμό. Αλλά ο Άρης βρίσκει όλα τα αντίδοτα απέναντι και απέναντι στη ζώνη. Για να δούμε. Ορτίθ. Έχω την εντύπωση ότι αν ο Άρης πετύχει καλά και σε αυτή την επίθεση, ο κύριος Μάλκοβιτς θα αλλάξει την αμυνά του, ξανά σε μαντουμά. Διαδέλης για 3. Μπάλα ένα πηδά, καταλήγει στον Μπόνι. Ο Σάλεϊ την επαναφέρει στον Ντίκινς. 4 παίκτες του Παναθηναϊκού, 3 του Άρη. Ο Ντίκινς θα ολοκληρώσει. Κακή επιλογή. Σκιαστή πάσα με αυτόν τον τρόπο στον Αμίτσι. Όχι. Έχουμε time out που ζητά ο Σούλης Μαρκόπουλος. Σας κυρίες δεσποινίδες και κύριοι από το Αλεξάνδριο. Τώρα τελειώνει το time out, το έχει ζητήσει ο Σούλης Μαρκόπουλος, οπότε μόνο αυτός μπορεί να το διακόψει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατευθύνονται προς το γήπεδο. Να δώσω το λόγο όμως στον Γιώργο Καστάνη και να το ρωτήσω αν καταρχήν ο Παναθηναϊκός θα εξακολουθήσει σε άμυνα ζώνης ή θα αλλάξει σε man-to-man. Ο κύριος Μάλκοβιτς θα επιλέξει πιθανότατα μία άμυνα ζώνης από ό,τι μπορούσα να καταλάβω από αυτά που έλεγε στους παίκτες του, αλλά ζήτησε κυρίως από τους περιφερειακούς παίκτες να δώσει τη λύση, δηλαδή από τον Τίκινς και τον Κοχ. Άλλωστε είχαμε και μία μικρή συνομιλία ανάμεσα στον Κοχ και τον Σάλι. Ο Σάλι σε έντονο ύφος απαντούσε στον συμπαίκτη του και του ζητούσε να ανοίξει διαδρόμους, να του δίνει την μπάλα για να μπορέσει να δημιουργήσει ρήγματα κάτω από το καλάτι του Άρη. Το μικρόφωνο και πάλι σε εσένα, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμυνα του Παναθηναϊκού παραμένει σε ζώνη. 2-3. Σταυρακόπουλος πέρασε το παιχνίδι όπως και ο Αγγελίδης. Μιλούμε ότι και ο Αγγελίδης σουτάρει από μακριά. Είναι καλός σουτέρ. Παρά το ότι και αυτός είναι πάνω από 2-5-2-7 το ύψος του. Σταυρακόπουλος θα πλησιάσει για τον Ορτίθ. Ορτίθ θα κερδίσει την μπάλα. Όχι. Από τα χέρια του έχει φύγει out. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ορτίθ που έχασε ένα σίγουρο καλάθι. Κοιτάξτε. Άφησε με αυτόν τον τρόπο την μπάλα. Σάλε με τον Ορτίθ διεκδίκησαν από τα χέρια επαναλαμβάνω του Πορτορικάνου. Και επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Ντίκινς. Ο Άρης που δεν έχει αλλάξει άμυνα, το man to man. Οικονόμου με τον Αγγελίδη. Φάουλ από τον Αγγελίδη, δικαίωμα για 2 βολές στον Νίκο Οικονόμου.
Ξανά η φάση. Καθαρό το φάουλ του Αγγελίδη με το σώμα. Φωνόμουν στο δέκτη σας που έχει δύο πόντους μέχρι στιγμής. ...31-24 από την πρώτη βολή του Οικονόμου. Φαντάζομαι είδατε το πρόσωπο του Φίλου Μαργόπουλου, την αγωνία και την ένταση που περνάει ένας προπονητής στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Έχουμε πάλι μια μικρή διακοπή. Ο κύριος Μπακάλης κατευθύνεται προς τον κομισάριο του παιχνιδιού, τον κύριο Σάβα Λόρτο. Γιώργο Καστάνη, δεν ξέρω αν μπορεί να ακούσει τι συζητείται ανάμεσα στον διαιτητή και τον κομισάριο. Που επισημαίνει ο κ. Μπακάλης στον κομισάριο του αγώνα, τον κ. Λόρτο, είναι ότι πρέπει πίσω από το καλάθι όπου εκτελεί βολές ο Νίκος Οικονόμου. Πρέπει να υπάρχει κάποιος φωτογράφος και με τα φλάσ που ανάβει φυσικά η φωτογραφική μηχανή από τον Οικονόμου να εκτελεί κανονικά τις βολές. Υπάρχει και ένας φύλακλος μάλλον. Γι' αυτό γίνονται και στάσεις στον κ. Μπακάλη, από τον κ. Μπακάλη λοιπόν προς τον συγκεκριμένο φύλακλο. Φαντάζομαι εκεί πηγαίνει και ο διευθυντής των γραφείων του ΤΑΚΑΡΙ, ο κ. Λεωνίδας Πανταζής. Φαντάζομαι το θέμα θεωρείται λήξαν αφού ο Οικονόμου θα εκτελέσει τώρα τις βολές. Τη μία βολή. Το μικρόφωνο του Πανταζής. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ο Λεωνίδας Πανταζής, να θυμίσουμε και αυτός παλιός καλός Έλληνας διαιτητής. Ο Οικονόμου δίνει δικαίωμα για δεύτερη επίθεση στον Παναθηναϊκό. Καθώς σας τόξει στη δεύτερη βολή. Σάλεϊ και Κοχ με το Λιαβέλι. Ντίκινς πάντα με το σιούτι. Αλβέρτης. Ο Σάλεϊ έχει στην πλάτη τον Ορτίτ. Θα κάνει τη ραβέρσα. Λιαβέλης θα κερδίσει την μπάλα. Ο κύριος Μπακάλης αφήνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Καθώς έγιναν και κάποια σπροξήματα ανάμεσα σε Λιαβέλη και Αλβέρτη. Και ο Παναθηναϊκός πάλι σε άμυνα ζώνης και αυτός δεν έχει λόγο να αλλάξει αφού αν εξαιρέσουμε το τρίποντο του Ορτίθ ο Άρης δεν βρήκε άλλη λύση απέναντι σε αυτή τη ζώνη. Σταυρακόπουλος. Σάλεϊ θα κάνει το λάθος, θα πάρει το φάουλο Αγγελίδης από τον Σάλεϊ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ντίνος Αγγελίδης. Και ξανά η φάση. Κοίτα το Σάλεϊ δεν συγκράτησε την μπάλα και στη συνέχεια καθαρό το φάουλο του Αμερικανού πάνω στον Ντίνο Αγγελίδη. Έχουμε όμως time out, ας επιστρέψουμε στην Αθήνα. Τα δευτερόλεπτα εδώ στο Αλεξάνδριο, κυρίες Δεσπίνδες και κύριοι στην Ελλάδα και την Κύπρο, για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στον στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. 31-24 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως έχετε πολλούς λόγους να παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και να θυμίσω και στα αυτά τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου το διαγωνισμό του Audiotex. Πάρτε το 0-92-42-5-50 και προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής συγκλονιστικής συνάντησης. Να δώσω όμως το λόγο στον Γιώργο Καστάνη που παρακολούθησε το time out του Άρη. Και να ρωτήσω Γιώργο αν οι εντολές του Σούλη Μαρκόπουλου είχαν να κάνουν με ωριμότερες επιθέσεις αυτά τα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου και αν έχει δώσει και κάποιες πιο συγκεκριμένες εντολές όσον αφορά την άμυνα της ομάδας του, ιδιαίτερα πάνω στον Ντίκινς σε κάποιο μαρκάρισμα. Έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές στο μαρκάρισμα του Ντίκινς, συγκεκριμένα στον Γιάννη το Σιούτη, αλλά και επιθετικά έχει δώσει εντολές τόσο στον Ορτίθ όσο και στον Αγγελίδη, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτέλεσει τις βολές για τον Άρη. Έχει δώσει λοιπόν εντολές ώστε να μπαίνουν πιο κοντά στο καλάθι, να δημιουργούν ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, να φορτώνουν με φάουλ τους φίλους του Παναθηναϊκού και φυσικά να πετυχαίνουν και καλά για την ομάδα τους. Ζήτησε Γιώργο μεγαλύτερη κινητικότητα στην μπάλα, ζήτησε οι παίκτες υψηλοί, ο Ορτίθ και ο Αγγελίδης να παίζουν στα κενά. Ναι, και αυτό ζήτησε Κώστα, αλλά αυτό που κατάλαβα και εγώ από τον κύριο Μαρκόπουλο ήταν ότι ζήτησα ιδιαίτερα από τους φίλους του Άρη κινητικότητα, αλλά φυσικά να παίρνουν και πολύ την μπάλα, να τους τροποδοτούν δηλαδή οι περιφερειακοί, ο Γιάννης Σιούτης αλλά και ο Παναγιώτης Ολιαδέλης. Το μικρόφωνο και πάλι σε εσένα. 33-24, 9 πόντι διαφορά, Αλβέρτης και Κοχ με το Λιαβέλι. Ντίκινς με το Σιούτη, Οικονόμου. Σάλε πλάσει το καλάθι, θα γίνει το λάθος, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Αγγελίδης για τον Σιούτη. Λιαβέλης που θα κάνει το πάτημα. Ο Σάλε δεν πρόλαβε να σταματήσει την μπάλα και μέσα σε πραγματική αποθέωση του Αλεξάνδριο ο Άρης παίρνει μια διαφορά 11 πόντων. 35-24. Είδατε ξανά το καλάθι, το τελευταίο καλάθι του Παναγιώτη Λιαβέλη που έχει 11 πόντους. Ο Άρης που κατάφερε με την καλή του άμυνα να βρει αυτό το γρήγορο ρυθμό που επιδίωκε. Και βλέπετε μόλις γίνει κάποιο λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού ο Άρης προσπαθεί αμέσως να το μεταφράσει σε συνδυασμό. Σάλε, Κοχ για 3. 35-27. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Λογικά ο Άρης θα πάει σε μια πιο οργανωμένη άμυνα. Καθώς θα απομένουν μετά 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που αμήνεται σε άμυνα ζώνης. Και πάλι. Σταυρακόπουλος.
Σιούτης. Και πάλι Σταυρακόπουλος. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Τώρα μείναν 7. Σταυρακόπουλος για 3. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Το σκορ ημιτρών μου είναι 38-27, καθώς με αυτό το σουτ τριών πόντων του Σταυρακόπουλου τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 38-27, 11 πόντοι διαφορά με τους οποίους ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού και αυτό είναι το σκορ του πρώτου 20 λεπτού. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, να ξαναβλέπετε το σουτ τριών πόντων του Σταυρακόπουλου, ο οικονόμου τον ακολούθησε, χωρίς όμως ιδιαίτερη πρόθεση να μαρκάρει πάνω στο σουτ, φοβούμενος ίσως κάποιο φάουλ. Βλέπετε και τα στατιστικά του πρώτου 20 λεπτού. Γυρνάμε στην Αθήνα, θα είμαστε ξανά μαζί σας σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στο παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός. Μετά τα πρώτα 20 λεπτά να σας θυμίσουμε πως ο Άρης προηγείται με 38-27. Εσείς βλέπετε κάποια νεαρά παιδιά με κινητικές δυσκολίες, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου παίζανε μπάσκετ και πιστέψτε με καταχειροκροτήθηκαν πολλές φορές για τις που ευστόχησαν βάζοντας καλάθια. Παιδιά του σωματείου Μέγας Αλέξανδρος. Και μετά από αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο για την κριτική του παιχνιδιού. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε στην επόμενη σύνδεσή μας, καθώς τώρα θα γυρίσουμε για λίγο πάλι στην Αθήνα. Το Αλεξάνδριο και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για να την περιγραφεί του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και προθερμαίνονται. Βλέπετε εσείς και το σκορ 38-27. Ο Άρης αυτό το ξέσπασμα στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πήρε μια διαφορά 11 πόντων. Ένας Άρης που σε αυτό το διάστημα, αναφέρομαι σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο, βρήκε δύο φορές λύση απέναντι στην άμυνα ζώνης του Παναθηναϊκού μεσού τριών πόντων που ορτήθηκε του Σταυρακόπουλου. Μάλιστα του Σταυρακόπουλου ήταν και στην εκπνοή του ημιχρόνου. Ενώ τις άλλες φορές που δεν κατάφερε να βρει τη λύση στην οργανωμένη άμυνα του Παναθηναϊκού, έβρισκε τον τρόπο να πηγαίνει στο καλάθι, κυρίως εκμεταλλευόμενος τα λάθη που έκανε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ανανεωμένος κατά 80% σε σχέση με την περισσότερη ομάδα. Αλλά μην λησμονούμε ότι για να δημιουργήσει μια καινούρια νέα μεγάλη ομάδα απαιτούνται θυσίες. Και αν μη τι άλλο, σε αυτό το μόνο που μπορεί να κάνει να συμφωνεί πέρα από οποιαδήποτε άλλη κριτική προς τον Μπόζαν Μάλκοβιτς είναι ο μέσος όρος ηλικίας που είχε η περισσότερη ομάδα. Και έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος κυλάει μάλλον υπέρ του Παναθηναϊκού, καθώς παιχνίδι σε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται όλο ένα και πιο συγκροτημένος, όλο ένα και πιο δυνατός. Από μένα κάνουν υπομονή οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, εάν θέλουν να ξαναδούν μια ομάδα η οποία θα τους χαρίσει, αν θέλετε, διακρίσει σαν την περισσινή. Πολύ καλός όμως είναι και ο Άρης, μιλήσουμε. Μια ομάδα με μεγάλη δύναμη κοντά στο καλάθι. Ο Σάκελφορτ και ο Ορτίθ έχουν δώσει άλλο κύρος κοντά στη ρακέτα για την ομάδα του Σουλημαρχόπουλου. Υπάρχει ο Ντίνος Αγγελίδης πίσω από αυτούς. Υπάρχει ο Μάικ Ναχάρ, σπουδαίο ταλέντο και αυτός. Ο Μαρκόπουλος που πήρε έχει δύο πολύ καλούς κοντούς playmaker, το Φλόρο και το Σιούτι. Πήρε το Σταυρακόπουλο, καλό σουτέρ από την περιφέρεια, καλό σκόρερ. Μην λησμονούμε ότι ο Τζανί Σταυρακόπουλο, όταν έπαιζε ο Σαμπελοκύπου, ήταν από του κορυφαίου Έλληνε σκόρερ του πρωταθλήματο. Σούλη Μαρκόπουλο είναι ένα πολύ σοβαρό προπονητή. Έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ στη Θεσσαλονίκη στον Άρη. Και φέτο λοιπόν βλέπουμε έναν Άρη πάρα πολύ δυνατό, με αρκετή επαναλαμβάνω δύναμη σε όλε του τι γραμμέ. Αναμένεται λοιπόν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δεύτερο 20 λεπτό, όπου να δούμε αν ο Παναθηναϊκός ξαναρισκάρει σε άμυνα ζώνης, κάτι που το θεωρώ λίγο απίθανο. Έχω την εντύπωση ότι η διαφορά των 11 πόντων θα αναγκάσει τον Μπόζαν Μάλκοβιτς να παίξει σε πιο πιεστικές άμυνες, σε πιο υπεύθυνες άμυνες, αν θέλετε, αν ταιριάζει η λέξη υπεύθυνη στο man-to-man. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Σούλης Μαρκόπουλος, επαναλαμβάνω ότι θα έχω την εντύπωση ότι θα μείνει στις ίδιες εντολές με αυτές του πρώτου 20 λεπτού. Πολύ καλή πιεστική άμυνα, προϋποθέσεις για ένα γρήγορο καλάθι. Και βέβαια εκμετάλλευση των ψηλών του όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Ο Άρης πίσω αυτό το πρώτο 20 λεπτό, ενώ εσείς είδατε και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, να επισημάνω τα 4 του λάθη μόνο για 20 λεπτά, πολύ χαμηλός αριθμός. Ο Παναθηναϊκός στον τομέα αυτό έχει 8. Οι σκόρες, ο Ορτίθ έχει 7 πόντους, ο Λιαδέλης 11, ο Σταυρακόπουλος 9. Ο Αγγελίδης έχει πετύχει ένα καλάθι, ο Σάκελφορντ 6. Και ο Μπόνι 3 πόντους, για τον Παναθηναϊκό Αλβέρτης 5, ο Κοχ 3, ο Οικονόμου 3, ο Ντίκινς 7, ο Σκονοκίνη 3, ο Σάλε 4 και ο Αμαέτσι 2 πόντους. Ο Άρης θα ξεκινήσει με τον Σιούτη, τον Λιαβέλη, τον Σταυρακόπουλο, τον Ορτίθ θα πηδήξει τον Τζάμπολ με τον Σάλε και τον Σάκελφορντ, ο Παναθηναϊκός με Ντίκινς, Κοχ, Σκονοκίνη που θα κλέψει την μπάλα και θα προσπαθήσει να κάνει την πρώτη επίθεση του ημιχρόνου, ευνηδιάζοντας τον Άρη. 38-29, σε 9 πόντους η διαφορά.
Οικονόμου και Σάλε για να ολοκληρώσω τους 5 του Παναθηναϊκού. Διαδέλης με τον Κο. Ο Σάκελφορντ. Πλάτη στο καλάθι με αντίπαλο τον Σάλε. Τρίπλες για να πλησιάσει. Θα κάνει το hook shot. 40-29. Διαφορά ξανά στους 11 πόντους με το καλάθι του Τσάρλς Σάκελφορντ. Και ώστε να θυμίσουμε, έχει περάσει από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Παλαιότερα με την Φονόλα Καζέρτα. Πήγε στο NBA, αν θυμάμαι καλά, με τους Φιλαδέλφια της 76ers. Πέρυσι ήταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Ουλκέ και φέτος τον Άρη. Οικονόμου έξω για τον Κοχ, αυτός για τρεις. 40-32. Η διαφορά μειώνεται στους 8 πόντους. Και ξανά, το σούτ 3 πόντων του Μίκαελ Κοχ. Από την Bayern Leverkusen στον Παναθηναϊκό. Σιούτης. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μεγάλες κατηγορίες, αγωνιζόμενος στο Μίλωνα. Για τρεις. Παναλάμβανε, καλός χειριστής της μπάλας. Κοντός όμως μένα, αλλά καλός σουτέρ. Και ξανά το σουτ 3 πόντων από τον Σιούτη. Το σκορ 43-32. Σκονοκίνη με τον Σταυρακόπουλο. Ο Κοχ με τον Λιαδέλη. Τον Οικονόμου έχει αναλάβει όπως και το πρώτο 20 λεπτό ορτίδ. Αφού ο Οικονόμου παίζει και μακριά από το καλάθι, ο Σάκελφορντ τον Σάλεϊ. Ο Οικονόμου πέρασε τον Κοχ, ξανά για τρεις, ο Γερμανός. 43-35. Είναι το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο και για τις δύο ομάδες στο δεύτερο 20 λεπτό. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Γερμανό, για τον Παναθηναϊκό. Ορτίθ με τον Οικονόμου. Ο Σιούτης με τον Ντίκινς. Σταυρακόπουλος. Θα πλησιάσει ο Ντίκινς, κλείνει το διάδρομο. Σταυρακόπουλος επιμένει, ο Σάκελφορντ πιο ψηλός και πιο ογκώδης από όλους. Θα κάνει το σκορ 45-35. 10 πόντοι για τον Τσάρλς Σάκελφορντ. Ντίκινς με τον Σιούτη. Οικονόμου έχει στην πλάτη τον Ορτίθ. Τραβιέται προς τα πίσω για να αποφύγει τα μακριά άκρα του χέρια του Ορτίθ. 45-37. Σιούτης και πάλι για το Λιαβέλη. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Υπάρχει φάουλ του Κοχ. Βλέπετε ο Γερμανός να σηκώνει το χέρι του. Άργησε να κλείσει το διάδρομο στο Λιαβέλη. Ο οποίος παίρνοντας την μπάλα είναι πολύ εκρηκτικός. Κοιτάξτε ξανά την φάση, δηλαδή. Και το πήρε την μπάλα ο Λιαβέλης. Ξεκίνησε την προσπάθειά του να περάσει από την εσωτερική και βέβαια ο Κοχ του κάνει το φάουλ. Σταυρακόπουλος στην επαναφορά για τον Σάκελφορντ. Σιούτης για τον Σάκελφορντ, απίθανη κίνηση. Το καλάθι μετράει, η μπάλα κούμπησε στο ταμπλό. Ο Σιούτης πέρασε στην εσωτερική βλέποντας τον Σάλεϊ να ανεβαίνει πάνω του. Κοιτάξτε ξανά, πέρασε την μπάλα στο Σάκελφορντ που έκανε αυτό το pivot. Η μπάλα, επαναλαμβάνω, χτυπάει στο ταμπλό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Σάλεϊ από εκεί μετά να προσπαθήσει να την αλλοιώσει. 47-37. Ο Κοχ στο τρίτο συνεχόμενο σου τριοπόντων, το οποίο ευστοχεί. Και όλα από το ίδιο σημείο. Σάκελφορντ πέρασε θαυμάσια την μπάλα για τον Ορτίθ. 49-40. Ντίκινς για τον Κοχ, το τέταρτο συνεχόμενο τρίποντό του, καθώς ο Λιαδέλης μένει πίσω από τα σκριν. Και βέβαια ο Σούλης Μαρκόπουλος κοιτάζει με μια απόγνωση τον Λιαδέλη. Κοιτάξτε το σουτ τριοπόντων του Κοχ. 49-43. Σάκελφορντ με τον Σάλεϊ. Ο Σιούτης με τον Ντίκινς. Ορτίθ θα αποφύγει τον Οικονόμου, ο Σάλεϊ θα τον σταματήσει. Σάλεϊ έμπειρος, πολλά χρόνια στο NBA, είδατε πως κάλυψε τον Οικονόμου. Με αποτέλεσμα να σταματήσει τον Ορτίθ. Κοιτάξτε ξανά τη φάση, ο Σάλεϊ έχει αφήσει τον Σάκελφορντ. Καλός αμυντικός. Την εποχή που ο Τζακ Ντέιλι δίδασκε την άμυνα στους Pistons. Ήταν η άμυνα των Pistons πραγματικά για σεμινάριο. Ενώ ο Άρης Κολόπουλος πέρασε την πεντάδα του Άρη στη θέση του Λιαδέλη, βέβαια με κύριο ρόλο την άμυνα πάνω στον Κο. Σταυρακόπουλος έχει την εντύπωση θα μείνει στον Σκονοκίνη και λογικά ο Κολόπουλος θα παίξει άμυνα πάνω στον Κο. Ο Κολόπουλος που είναι ψηλό παιδί, ψηλότερος από τον Κο και σαν κύριο στόχο θα έχει να λιώνει το σούτ του Γερμανού πάνω στην τελική προσπάθειά του. Σάκελφορντ.
Πρόσωπο στο καλάθι, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπέκτη του. Ο Σάλε έχει βάλει θαυμάσια το σώμα του. Έγινε το λάθος από το Σάκελφορντ. Σκονοκίνη. Ολοκλήρωση μόνος του. Ναι. 49-45 και λογικό είναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος ζητά time out. 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Πριν από λίγο ο Χολόπουλος έκανε φάουλ πάνω στον Κοχ, ο οποίος έχει 15 πόντους για τον Παναθηναϊκό με 5 στα 6 τριών πόντων. Ο Σκύτης θα κλέψει την μπάλα. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ναι, με τον Ορτίθ, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Γιώργο Καστάνη, φαντάζομαι ότι οι οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου, καθώς είδε να πηγαίνει στον πάγκο του Άρη, θα είχαν να κάνουν με εντολές στην άμυνα, κυρίως στην άμυνα της ομάδας. Ο κ. Μαρκόπουλος ζήτησε και κάτι άλλο, Κώστα. Ζήτησε από τον Γιάννη Σιούτη, τον playmaker του Άρη, να επιχειρεί μακρινά σουτ και κυρίως να μεταβιβάσει την μπάλα στους ψηλούς του Άρη, στον Σάκλεφορντ και στον Ορτίθ. Αλλά οι εντολές του ήταν και προς τον Άρη Θελόπουλο, που έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο του μαρκαρίσματος, προς τον Κοχ. Το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Το φάουλ του Σκονοκίνη πάνω στον Σιούτη, καθώς ο Άρης εκμεταλλευόμενος πάλι λάθος του Παναθηναϊκού στην κυκλοφορία της μπάλας, για να θέλετε στην επιλογή, δημιούργησε προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Κοιτάξτε την προσποίηση του Σιούτη. Το φάουλ καθαρό του Σκονοκίνη πάνω στον playmaker του Άρη. Και έτσι λοιπόν ο Σιούτης θα πάει στην γραμμή από όπου εκτελούνται οι βολές. Ο Γιάννης Σιούτης, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 5 πόντους. Κάνε κανένα λάθος, είναι όλοι στο δεύτερο 20 λεπτό. 53-45. Και τώρα 54-45. Η διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Ο Χολόπουλος όντως έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Κοχ, ο οποίος φαντάζομαι ότι παίρνοντας την μπάλα θα προσπαθεί να ευνηδιάζει τον Χολόπουλο, καθώς είναι πολύ πιο γρήγορος από τον αντίπαλό του. Το καλάθι του οικονόμου πρέπει να μετράει και πρέπει να υπάρχει και φάουλ, ναι, του Χολόπουλου πάνω στον Κοχ. Το σκόρ έγινε 55-48 με το σούτριο πόντο του οικονόμου και η μπάλα από την τελική γραμμή, καθώς που αναλαμβάνω, υπήρξε και φάουλ του Χολόπουλου πάνω στον Κοχ. Θα το ζευγάρι για το οποίο σας κάναμε αναφορά. Ο Κοχ στην επαναφορά για τον Σκονοκίνη. Ντίκινς με το σιούτι. Ο Κοχ βγαίνει από τα σκρίν, αμέσως στο σιούτ. Ο Κοχ συνεχίζει να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ ευστοχία στα σούτριων πόντων. Βλέπετε, έχει 6 στα 7. Όλους τους πόντους τους έχει πετύχει με σούτριων πόντων. Και πάλι άμυνα ζώνης από τον Παναθηναϊκό. Και ξανά 2-3. Κύριος στόχος του Μάλκοβιτς να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι υψηλοί, κυρίως υψηλοί του Άριο Σάκελφορντ και Ορτή. Θα έγινε το λάθος. Ντίκινς για τον οικονόμο που δεν συγκρατεί την μπάλα. Κοντινή απόσταση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Οικονόμο ευνηδιάστηκε. Ένα ο Μπάιρον Ντίκινς, ο οποίος προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτήσει τον Νίκο Οικονόμου. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, θέλει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να καλύψει του χώρο πια και όχι οι παίκτες. Χολόπουλος στη διείσδυση. Βρήκε άδεια την άμυνα του Παναθηναϊκού περνώντας από την εσωτερική, καθώς ο δεύτερος παίκτης που πέρασε, κοιτάξτε ξανά τη φάση, ήταν ο Σάλεϊ. Από εκεί μετά δεν υπήρχε κεντρικός παίκτης για να μαρκάρει στην τελική προσπάθεια τον Χολόπουλο. Και 57-51. Σκονοκίνη. Σταυρακόπουλος τον άφησε. Προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα και συνέχεια δεν τον ακολούθησε. Ο Σκονοκίνη ολοκλήρωσε. 57-53. 4 πόντοι διαφορά. Και τους γηπεδούχους να προηγούνται. Σταυρακόπουλος για 3. 60-53. Και ξανά. Η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και σαν αποτέλεσμα Σταυρακόπουλος να σουτάρει πριν προλάβει η άμυνα του Παναθηναϊκού να πάει πάνω στους στην τελική προσπάθεια. Ντίκινς για τον Κοχ, που εκτός από τρίποντα πετυχαίνει και δίποντα και μάλιστα μέσα στη ρακέτα του Άρη. 60-55. Κοιτάξτε την όμορφη πάσα του Ντίκινς. Δείγμα που, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντίκινς τρίπλαρε με ψηλά το κεφάλι για να βρει τον Κοχ μέσα στη ρακέτα του Άρη. Ορτίθ για τον Χολόπουλο. Σιούτης για 3. Μπάλα θα καταλήξει στον οικονόμο. Ντίκινς για τον οικονόμο. Ο Σάκελφορντ τον ακολουθεί. Κατέβασε το χέρι του. Υπάρχει σφάλμα που καταλογίζεται από τον κύριο Μπακάλι και δικαίωμα για 2 βολές στον Νίκο Οικονόμου. Και ξανά η φάση. Κοιτάξτε το αριστερό χέρι του Σάκελφορντ. Κατεβαίνει. Υπάρχει επαφή με τον ώμο. Ο Λιαδέλης, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Άρη, στη θέση του Χολόπουλου.
Λιαντέλης φαντάζομαι θα αναλάβει και το μαρκάρισμα του Κόχου. Κόρφα, ο Αμίτσι στον δέκτη σας, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Νίκος Κονό. 60-56. Ο Κοχ με έναν από τους βοηθούς του κυρίου Μάλκοβιτς. Έντεκα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 60-56. Ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού. Ορτίθ. Θα πατήσει, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στο Σάκελφορντ. Τελικά έξω στον Σταυρακόπουλο. Για τρεις. Ξανά εύστοχος ο Σταυρακόπουλος. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μάλκοβιτς θα αποσύρει την ιδέα του για άμυνα ζώνης. Θα δούμε βέβαια. 63-56. Δίκινς με το σιούτινγκ. Σκονοκίνη. Υπάρχουν βήματα. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή. 10 δευτερόλεπτα. 11 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός εμένει στην άμυνα ζώνης του. Σάκελφορντ προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει την μπάλα και μετά επιθετικό φάουλ πάνω στον Σκονοκίνη. Να ο Τσάρλς Σάκελφορντ κάνει το δεύτερο του φάουλ. Ο Αλβέρτης περνάει στη θέση του Σκονοκίνη. Να ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Λιαδέλης έχει αναλάβει τον Κοχ. Τα άλλα μαρκαρίσματα δεν έχουν αλλάξει. Ο Σταυρακόπουλος πήρε τον Αλβέρτη που πέρασε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Κονόμου. Αλβέρτης για τρεις. 63-59. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 77% ποσοστό ευστοχίας στα τρίων πόντων. Έχει 10 στα 13. Ορτίθ για τον Σιούτη. Λιαδέλης. Και πάλι ο Σιούτης. Για τον Σάκελφορντ. Αμυντικό φάουλ του Σάλε καταλογείται από τον κύριο Καρούση. Ο Μαρκόπουλος που δίνει οδηγίες στον Σιούτη. Και ξανά η φάση. Δικαιώνει, επαναλαμβάνω, την εκτίμηση του Νίκου Καρούση. Για να ήταν επιθετικό φάουλ θα έπρεπε έγκαιρος Σάλε να έχει βάλει το δεξί του πόδι στην τελική γραμμή. Για να έχει, επαναλαμβάνω, πιθανότητα να κερδίσει επιθετικό φάουλ. Ο Σάλε που αφήνει τη θέση του στον Αμίτσι. Σταυρακόπουλος επαναφέρει για τον Ορτή. Καθώς οι παίκτες Παναθηναϊκού μάρκαναν την επαναφορά προς τον Σιούτη, που είναι ο playmaker της ομάδος, ο Ορτή βγήκε μακριά για να πάρει την μπάλα. Σιούτης. Σταυρακόπουλος για τον Ορτή. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Ο Αμίτσι δεν τον ακολούθησε στην τελική προσπάθεια και 65-59. Ακριβώς δεκάλεπτο για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης που δείξε να προσαρμόζεται απέναντι στην άμυνα της ζώνης του Παναθηναϊκού. Αμίτσι. Θα κλέψει την μπάλα ο Λιαβέλης. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Σκούτης θα προλάβει. Θα πάρει φάουλ από τον Κοχ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο playmaker του Άρη. Τρίτο φάουλ για τον Μίκαελ Κοχ. Και ξανά. Το λάθος, η πάσα του Αμίτσι προς τον Κοχ. Ο Ντίκινς προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Ο Κοχ έτρεξε. Όπως όφιλε σαν περιφερειακός παίκτης. Παρ' όλα αυτά και αυτή τη φορά ο Άρης κατάφερε να ευνηδιάσει. Μην πετυχαίνοντας βέβαια το καλάθι, αλλά παίρνοντας το φάουλο ο Σιούτης. 66-59. Ο Σιούτης έφτασε τους 8 πόντους. Και τώρα 67-59. Δίκινς, νέο λάθος. Ο Σιούτης φεύγει ξανά στον ευνηδιασμό. Στήριγμα από τον κύριο Καρούση για αντιαθλητικό φάουλ του Κονόμου πάνω στον playmaker του Άρη. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία, ναι, βέβαια. Ο συνοθέτης μας έμπειρος μας δίνει ξανά τη φάση. Εδώ γίνεται το κλέψιμο. Ο Οικονόμου απλώνει το χέρι του. Ο κύριος Καρούσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόθεση να μαρκάρει την μπάλα, αλλά το σώμα του Σιούτη. Έτσι λοιπόν δίνει αντιαθλητικό φάουλ.
Στούπισα στοχή στην πρώτη του βολή, έχει δικαίωμα για μια δεύτερη και η μπάλα θα παιχτεί από τη σέντρα για τον Άρη. Να ο Γιάννης και τους οδέκτης σας. (Συσχελίδι) 68-59, η διαφορά στους 9 πόντους. Να ο Μπορίς Δαρμάλκοβιτς σκεπτικός. Και πώς να μην είναι, στις δύο τελευταίες επιθέσεις της ομάδος του, παίκτες του, περιφερειακή του παίκτες, κάνανε λάθη. Μάλλον όχι, το πρώτο ήταν από τον Αμίτση και το δεύτερο από τον Τίκης. Σιούτης και τώρα Σταυρακόπουλος, πάντα σε άμυνα ζώνης για τον Παναθηναϊκό. Διαβέλης θα πλησιάσει με ταμπλό, Σάκελφορ θα συγκρατήσει την μπάλα. Προσπαθεί και βρίσκει τον Ορτίθ, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Καταλογίζεται από τους δύο διαιτές, σωστά. Υπάρχει παράβαση κανονισμών, κοιτάξτε όμως εδώ τη φάση. Σάκελφορ έμπειρος, είδατε είχε βάλει σωστά το σώμα του. Τόσο σωστά από τον Αμίτση, εδώ κάνει τρίπλες. Αρχίζει να μετράει χρόνο στον τριών δευτερολέπτων. Ο Αμερικανός όφιλε να ολοκληρώσει και όχι να δώσει πάσα. Αλβέρτης. Οικονόμου πλησιάζει. Θα διώξει την μπάλα Ορτίθ. Διαβέλης δεν θα προλάβει να την επαναφέρει. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Όχι, δεν μπορούμε. Ζω συγγνώμη εγώ. Πάντα Αμίτση με τον Σάκελφορ. Πολλές προσποιήσεις. Μπάλα ξανά στον Παναθηναϊκό με τον Ντίκινς. Κοχ για τρεις. Ο Ορτίθ εντυπωσιακά πολύ ψηλά θα μαζέψει την μπάλα και θα την αφήσει στον Σιούτη. Ορτίθ με ταμπλό. Και σε αυτό το ξέσπασμα ο Άρης παίρνει ξανά μια διαφορά 11 πόντων, 70-59. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπόζαν Μάλκοβιτς όπου να είναι θα ζητήσει κάποιο time out για να μπορέσει να ελέγξει τον ρυθμό τον οποίο έχει επιβάλει ο Άρης. Αλβέρτης πριν ο Σταυρακόπουλος πάει πάνω του. Σάκελφορ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Κοχ. Παναθηναϊκός που αποκτά για δεύτερη συνεχόμενη φάση δικαίωμα για δεύτερη επίθεση. Κονόμου στον Αμίτση. Αυτός προσπάθησε με το αριστερό χέρι. Σάκελφορντ για το Λιαβέλη. Ξανά προϋπόθεση εκνηδιασμού. 72-59 και αμέσως ο Μπόζαν Μάλκοβιτς είδα τη χειρονομία του. Ζήτησε time out που του έδωσαν βέβαια οι διαιτές και 7 και 46 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και την Κύπρο για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται 72-59 του Παναθηναϊκού. 72-61 τώρα με το σουτ 2 πόντων του Αλβέρτη. Γιώργο Καστάνη, φαντάζομαι ότι οι οδηγίες του Μπόζαν Μάλκοβιτς θα είχαν να κάνουν με την καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, με τις επιλογές των παικτών του, γιατί αυτή είναι η αιτία που ο Άρης βρίσκει το ρυθμό και πηγαίνει στον εφνιδιασμό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ακριβώς έτσι είναι, Κώστα. Φάνηκε χαρακτηριστικά και στο καλάθι που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ζητούσε επίμονα ο κ. Μάλκοβιτς από τον Αντίκινς να ανοίγει διαδρόμους και να όταν βρέσει και το κατάλληλο παίκτη στην κατάλληλη θέση να μπορεί να πετυχαίνει το καλάθι. Να δούμε και τη συνέχεια. Το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Ορτίθ με αυτή την υπέροχη προσπάθεια που ξανά είδατε έκανε το σκορ 74-61. Μαρτίνεθ, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο κ. Μάλκοβιτς προσπαθεί να δώσει απεγνωσμένα κάποια λύση στην επίθεση της ομάδος του. Σιούτης. Σκαστή πάσα για τον Ορτίθ. Προσποίηση τον Αμίτση βήματα. Βήματα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή 10 δευτερολέπτων. Είναι επαναφορά της μπάλας από το Σκονοκίνη που πέρασε στη θέση του Κοχ, όπως και ο Χολόπουλος στη θέση του Σταυρακόπουλου. Παναθηναϊκός που είδατε, φαντάζομαι στην προηγούμενη επίθεση που ο Ορτίθ πέτυχε το καλάθι ότι έχει γυρίσει σε man to man. Ο Αλβέρτης αποδεικνύεται τώρα ότι είναι ο παίκτης που αρχίζει να τραβάει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης έφτασε στους 12 πόντους. Το σκορ έγινε 74-63. Λιγότερο από 6,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κάνουμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, αλλά και για να δούμε πόσο ο Άρης θα ανταπεξέλθει σε αυτή την αντίδραση. Διαβέλης με τον Σκονοκίνη. Ορτίθ με τον Αμίτση. Διαβέλης για τρεις. Μερτίνεθ θα συγκρατήσει την μπάλα. Σάκελφορντ πήγε να μαρκάρει τον Ντίκινς με απότερο σκοπό να μην βγει κάποιος εφηνιδιασμός από τον Παναθηναϊκό. Φάουλ του Ορτίθ από πίσω. Στην προσπάθειά του να βγει μπροστά από τον Αμίτση. Ένας Βρετανός και ένας Πορτορικάνος. Πρώτο φάουλ του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ξανά η φάση, καθαρό το φάουλ του Ορτίθ. Σκονοκίνη στην επαναφορά για τον Αλβέρτη. Το μαρκάρισμα του οποίου είχε αναλάβει ο Χολόπουλος. Σκονοκίνη. Διαδέλης γλίστρης αλλά σηκώθηκε αμέσως. Ευτυχώς χωρίς να έχει συμβεί τίποτα το δυσάρεστο. Ντίκινς για 3. 74-66. 11 στα 15 είναι τα σούτ 3 πόντων του Παναθηναϊκού. 3 στα 6 και στο πρώτο ημίχρονο. Έχει πετύχει 8 στο δεύτερο 20 λεπτό. Σάκελφορντ με τον Μαρτίνεθ.
Ορτίθ για τον Σιούτη. Πάλι Ορτίθ έχει στην πλάτη του τον Αμίτσι. Σκονοκίνη έτοιμος για βοήθειες. Ορτίθ θα κάνει το πίβο, θα πάρει φάουλα από τον Σκονοκίνη, δικαίωμα για δύο βολές. Αυτός είναι ο Γιώργος Λόρος που ακούει τις εντολές του Σούλη Μαρκόπουλου. Και τώρα ο Φλόρος θα περάσει τη θέση του Σιούτη. Ορτίθ με την πρώτη βολή θα κάνει το σκορ 75-66. Α, βλέπετε εσείς και τα συγκεντρωτικά στατιστικά που έχει ο Πορτορικάνος στις προσπάθειες που έχει επιχειρήσει. Αμίτης θα συγκρατήσει την μπάλα για την αφήσει στον Ντίκινς. Παναλάβω το σκορ, το βλέπετε, άλλωστε 75-66. Νέο λάθος από τον Παναθηναϊκό και σωστά ο κύριος Καρούσης δίνει την μπάλα στον Άρη αφού βγήκε από το σώμα του Σκονοκίνη. Ξανά η φάση, κοιτάξτε εδώ. Σκονοκίνη πέφτει, ακουμπάει την μπάλα και βγαίνει μαζί με αυτήν άλλο. Η Αδέλης επαναφέρει την μπάλα στον Φλόρο. Πάντα Φλόρος με τον Ντίκινς, Ορτίθ με τον Αμίτσι, ο Σάκελφορντ με τον Μαρτίνεθ. Και τώρα Φλόρος. Προσπαθεί να περάσει μέσα στο δεκί τον Ντίκινς, ο Ντίκινς προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα. Ίσως και να του κάνει φάουλ. Ο Άρης έχει νέα επίθεση των 14 δευτερολέπτων, ξανά η φάση. Ναι βέβαια, είναι καθαρό το φάουλ. Φλόρος με τον Ντίκινς. Ο Λιαδέλης με τον Σκονοκίνη. Ορτίθ ψηλά για τα σκριν. Φλόρος. Ορτίθ θα γυρίσει. Αλλοιώνεται το σουτ. Με δύναμη ο Σκονοκίνη. Μόνος θα σπρώξει την μπάλα. Ο Λιαδέλης προσπαθεί να τον σταματήσει έτσι ώστε να αποτρέψει και τον εθνιδιασμό. Ο Λιαδέλης το καταφέρνει αυτό, αλλά υποπίπτει σε φάουλ. Τέσσερις ή μισή λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 4-32. 75-66 ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού. Βλέπετε και τα φάουλ που έχουν γίνει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σκονοκίνη επανέφερε στον Αμίτσι. Αλβέρτης με τον Χολόπουλο. Φάουλ. Ο Χολόπουλος τον κράτησε από τη φανέλα. Τρίτο φάουλ για τον Άρη Χολόπουλο. Μετά τον Ηρακλής συνεχίζει την καριέρα του σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σαν να η φάση. Το δεξί χέρι του Χολόπουλου είναι αυτό που συγκρατεί τον Αλβέρτη. ...75-67 από την πρώτη βολή του Φραγκίσκου Αλβέρτη που έχει 13 πόντους. Και τώρα 75-68. Φλόρος με τον Ντίκινς, ο Λιαδέλης με τον Σκονοκίνη. Ορτίθ ψηλά μαζί με τον Αμίτσι. Και τώρα ξανά ο Φλόρος με τον Ντίκινς. Ορτίθ έχει πάντα στην πλάτη τον Αμίτσι. Αλβέρτης και ο Ντίκινς πανακαλύψουν. Ορτίθ αναλαμβάνει την επίθεση. Μπάλα καταλήγει στο Μαρτίνεθ. Ποιος θα την αφήσει τον Ντίκινς. Έξυπνη πάσα του Ντίκινς προς τον Αμίτσι. Αυτός με ταμπλό θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και φάουλ. Το σκορ γίνεται 75-70, έχω την εντύπωση. Τώρα η γραμματεία θα το γράψει στο ταμπλό. Ναι, 75-70. Υπάρχει δικαίωμα για μια βολή για τον Αμίτσι, ενώ έχουμε time out που ζήτησε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι, κυρίες και δεσπίδες και κύριοι, το Αλεξάνδριο. Σκονοκίνη με ταμπλό. Μαρτίνεθ θα συγκρατήσει την μπάλα. Και αυτός με ταμπλό. Σάκελφορντ, Αμίτσι. Τελικά η μπάλα καταλήξει σε ποιον, σε Σκονοκίνη. Το σκορ 77-71. Αλβέρτης για 3 και 77-74. 73, ζητώ συγγνώμη, ήταν για δύο πόντους. Ζητώ συγγνώμη, το λάθος δικό μου. Πρέπει να πάταγε με το δεξί του πόδι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης γραμμή. 77-73 λοιπόν, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα να μένετε ένα πραγματικά εκπληκτικό φινάλε. Να ρωτήσω τον Γιώργο Καστάνη αν οι οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου είχαν να κάνουν με καλύτερη ισορροπία της ομάδας στην επίθεση, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στους εφνιδιασμούς του Παναθηναϊκού.
Έτσι είναι ακριβώς, Κώστα, και καλύτερη ισορροπία στην επίθεση αλλά και περισσότερη πίεση στην άμυνα. Ζήτησα από τους τρεις περιφερειακούς, τον Σκύπη, τον Λιαδέλη και τον Σταυρακόπουλο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Περισσότερη πίεση στους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού, τον Τίκινς και τον Αλβέρτη, αλλά και να περνούν την μπάλα στο κοντά στο καλάθι εκεί που βρίσκονται Ορτίζ και Σάγκλεφορντ που αποτελούν φυσικά τη δύναμη πυρώσεως του Άρη. Τίποτα περισσότερο από μένα, το μικρόφωνο και πάλι σε μια αλλαγή ακόμα ο Κοκ στη θέση του Σκονοκίνη. Πριν από λίγο είδατε για την δική σας σωστή ενημέρωση. Κοιτάξτε, το δεξί πόδι του Φραγκίσκου Αλβέρτη πατάει τη γραμμή. Όσο χρειαζόταν, το είδατε άλλωστε και πιο πριν, όταν ο Γιώργος Καστάνης μας μετέφερε τις οδηγίες του Σούλη Μαρκόπουλου προς τους παίκτες του. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας αν το σούταν για 3 ή για 2 πόντους. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης όντως πάταγε τη γραμμή. 78-73 και τώρα 79-73. 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Κοκ με το Λιαδέλη. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα του Σταυρακόπουλου πάνω στον Αλβέρτη. Σταυρακόπουλος που μαζί με τον Φλόρο, που μιλάει με τον άλλο διαιτητή, τον κύριο Μπακάλι, με το νούμερο 7 ο Σταυρακόπουλος, ήταν δύο από τα παιδιά εκείνης εκπληκτικής ομάδας των Αμπελοκήπων, του Γιώργου Καλαβατάκη, που πριν από 2 χρόνια είχαν αφήσει πολύ όμορφες εντυπώσεις με το πολύ ωραίο μπάσκετ που έπαιζαν. Αλβέρτη στην πρώτη βολή. 79-74. Ο Τζον Κόρφας, παροπλισμένος στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Και τώρα 79-75, ο Αλβέρτης φτάνει τους 18 πόντους. Μετά τον Κοχ είναι ο δεύτερος χώρος του Παναθηναϊκού. Ο Κοχ έχει 20. Και άλλους 10 έχει ο Ντίκινς. Για τον Άρη 20 πόντους είχε ο Ορτίζ, 15 ο Σταυρακόπουλος, 13 ο Λιαδέλης, 12 ο Σάκελφορντ και 10 ο Σιούτης. Λιαδέλης για τον Ορτίζ, που κάνει και σήμερα ένα σπουδαίο παιχνίδι. Λιαδέλης και πάλι. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Θετικό φαουλ καταλογίζει ο κύριος Καρούσης του Λιαδέλη πάνω στον Ντίκινς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι με το αριστερό του χέρι, ο Λιαδέλης σπρώχνει τον Ντίκινς. Ξανά η φάση. Ναι, το αριστερό χέρι του Λιαδέλη είναι προεταταμένο, ακουμπάει τον Ντίκινς και τον ρίχνει. Αλβέρτης πάνω σε άμυνα το σουτ. 79-77, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αλβέρτης φτάνει τους 20 πόντους. Μαζί με τον Κοχ ήταν οι δύο παίκτες που σήκωσαν τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο 20 λεπτό. Φλόρος με τον Ντίκινς. Ο Ορτίζ με τον Αμίτσι. Προτιμάει την εσωτερική. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Το καλάθι μετράει και φάουλ του Αμίτσι με το σώμα. Δικαίωμα για μία βολή στον Ορτίζ. Ορτίζ φτάνει τους 22 πόντους. Και ξανά η φάση. Ο Σάλεϊ θα περάσει στη θέση του Αμίτσι. 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. Παναλαμβάνω, ένα πανέμορφο παιχνίδι από κάθε άποψη. Τι δεν είχε το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Και σαφέστατα δικαιολόγησε αυτό που είχαμε πει στην εισαγωγή της μετάδοσής μας, ότι και ο Άρης φέτος αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός που βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους, βρήκε τον τρόπο. Αντέδρασε, έφτασε το παιχνίδι στο καλάθι. Α, Ορτίζ, που στέργεσε για τα καλά στην Ευρώπη. Το 81-77 θα παραμείνει. Ντίκινς με τον Φλόρο να τον ακολουθεί σε όλο το μήκος του γηπέδου. Ντίκινς έκανε μια σταυρωτή τρίπλα, μια κάτω από τα πόδια. Πολύ κακή επιλογή του, πάνω σε άμυνα το σουτ. Την μπάλα είδατε ίσα που ακούμπησε το φιλέ και κατέληξε out. Σε μία από τις καθοριστικότερες επιθέσεις για το παιχνίδι. Φλόρος με τον Ντίκινς προσωπικό του αντίπαλο. Άρης που λογικά θα μεταφέρει ξανά την μπάλα κοντά στο καλάθι. Ή με τον Ορτίζ. Ο Αλβέρτης θα κλέψει την μπάλα. Ο Φλόρος δεν έχει καμία τύχη να τον ακολουθεί, να τον κόψει. Ο Αλβέρτης πολύ ψηλός, είναι 2-4-2-5. Κοιτάξτε εδώ, από πίσω έρχεται. Ο Φλόρος το βλέπει από την αριστερή πλευρά. Αλβέρτης πολύ έξυπνα, γιατί έκλεψε την μπάλα. Την κάρφωσε και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Ντίκινς, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Φλόρο. 53 δευτερόλεπτα, 81-79. Δικαίωμα για δύο βολές στον Γιώργο Φλόρο.
Ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχουν οι βολές και ανάλογα με το πώς θα πάει η επίθεση του Παναθηναϊκού, σε αυτά τα 53 δευτερόλεπτα φαντάζομαι ότι οι προπονητές θα αναγκαστούν να ζητήσουν time out για να δώσουν τις τελευταίες και πιο ψύχρεμες εντολές προς τους παίκτες τους. Σάλεϊ, δύναμη, θα μαζέψει την μπάλα και τώρα Ντίκινς. 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ντίκινς στον Αλβέρτη. Υπάρχει φάουλ του Σταυρακόπουλου πάνω στον Αλβέρτη. Αυτό σημαίνει ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης οδηγείται ξανά στη γραμμή από όπου εκτελούν τις βολές. Επομένως 42 δευτερόλεπτα, χρόνος αρκετός, πέμπτο φάουλ για τον Σταυρακόπουλο. Χρόνος που αναλαμβάνω αρκετός για επίθεση του Άρη αλλά και για επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Αλβέρτης θα κάνει το σκορ 81-80. Μαρτίνεφ θα συγκρατήσει την μπάλα έξω στον Ντίκινς. Αλβέρτης για τρεις. Ο Σάλε με δύναμη δεν θα συγκρατήσει την μπάλα αλλά θα τρέξει πρώτος. 30 δευτερόλεπτα. Ντίκινς. Αλβέρτης με τον Κολόπουλο. Παναλαμβάνω 81-80 ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού. Ντίκινς θα γλιστρήσει. Ο Φλόρος θα τρέξει πάνω στην μπάλα. Έχουμε τζάμπολ. Τζάμπολ ανάμεσα σε Φλόρο και Ντίκινς. Αυτή τη στιγμή είδατε στην οθόνη σας αυτό που είχαμε προβλέψει. Ο Μπόρις Νταρμάλκοβιτς ζήτησε time out. Για να τελειώσει αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδριο. 81-80 ο Άρης προηγείται του Παναθηναϊκού και έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στον Σιούτη και τον Ντίκινς. Μπάλα που καταλήγει στον Αλβέρτη. Θα συγκρατήσει ο Αλβέρτης την μπάλα. Ντίκινς. 10 δευτερόλεπτα. Πάντα ο Ντίκινς μακριά θα τραβηχθεί, θα κάνει το σουτ. Αλβέρτης προσπαθεί να κάνει το σουτ. Νέα προσπάθεια, η μπάλα χτυπάει στο ταμπλό. Ο κύριος Μπακάλης δίνει την μπάλα για τον Άρη, αλλά αυτή τη στιγμή ακούγεται και η κόρνα της γραμματείας. Το παιχνίδι τελειώνει με αυτές τις δύο προσπάθειες που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με νικητή τον Άρη 81-80. Παναλαμβάνω, ο Ντίκινς ξεκίνησε την πρώτη προσπάθεια, αυτή που βλέπετε. Τραβήχθηκε μακριά για να αποφύγει τον Λιαδέλη που μάρκαρε πάνω στην άμυνα. Η μπάλα χτυπά στο Στεφάνι. Αλβέρτης προσπαθεί να πάρει το rebound. Εκεί ίσως να του γίνεται φάουλ που δεν μπορώ να δω γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες. Κάνει το δεύτερο στο τοπίο, μπάλα χτυπάει στο ταμπλό. Φαντάζομαι ότι ο Νίκος Οικονόμου γι' αυτό θα διαμαρτύρεται, γι' αυτό το φάουλ που φάνηκε ότι έγινε πάνω στον Αλβέρτη. Το παιχνίδι τελείωσε, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα, ξανά η φάση. Ο Ντίκινς, επαναλαμβάνω, κάνει την πρώτη τελευταία επίθεση τελικά. Εδώ σουτάρει πάνω στην άμυνα του Λιαδέλη. Όχι, έχει κάνει φάουλ και ο Χολόπουλος αλλά και ο Αλβέρτης. Οι δύο παίκτες, ο ένας έσπρωξε τον άλλο για να διεκδικήσει την μπάλα. Οι διαιτητές έβλεπαν ψηλά. Ο Αλβέρτης έκανε την τελευταία επίθεση, η οποία ήταν out. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να γυρίσουμε για λίγο στα σπίτια του Αντένα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας για κάποιες εντυπώσεις του παιχνιδιού. Κυρίες και κύριοι, την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Ντίκινς να σουτάρει. Προσέξτε τώρα τον Αλβέρτη και τον Χολόπουλο. Το πρώτο φάουλ είναι από τον Αλβέρτη που αγκαλιάζει τον Χολόπουλο. Στη συνέχεια ο Χολόπουλος σπρώχνει τον Αλβέρτη. Εδώ υπάρχει το φάουλ του Χολόπουλου. Ο Αλβέρτης θα ξαναγίνει κάτοχος της μπάλας, θα κάνει την τελική του προσπάθεια η οποία η μπάλα θα χτυπήσει στο ταμπλό και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το παιχνίδι. Οι διαιτητές δεν δίνουν κανένα φάουλ ανάμεσα στο Χολόπουλο και τον Αλβέρτη και έτσι λοιπόν το παιχνίδι τέλειωσε με νικητή τον Άρη 81-80. Να σας πούμε πως ο κύριος Κώστας Σιδηρόπουλος από τη Θεσσαλονίκη είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας. Από τους τεχνικούς του Αντένα, από τους εργαζομένους στο Παρέντε Σπορ, από τον Γιώργο Καστάνη, τον Κώστα Μπατή, κυρίες και κύριοι ευχές για να περάσετε ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.